Αλλά ο χαλασμός κόσμου έγινε στη Γαλλία, εκεί που ένας τραυματοφύλακας έφερε τα πάνω κάτω. Κυριολεκτικά. Αυτό το θηρίο λοιπόν, ο Αλία Χαμαντά είδε την ομάδα του Τουλούζ να χάνει 2-1 και το παιχνίδι είχε φτάσει στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων. Μπήκε μπροστά λοιπόν και με αυτή την τρομερή ανάποδη κεφαλιά ισοφάρισε. Και απολύτως λογικό, τρελάθηκε και χάθηκε στα καρδιά των οπαδών του Τουλούζ. Αλλά και ο Σπίκερ τρελάθηκε. Τόσα Χαμαντά που καμιά φορά φωνάζει κιόλας, έχει ξαναγίνει ήρωας και ας είναι μόνο 21 ετών και υποπαρακολούθηση για την Εθνική Γαλλία. Αλλά αυτή τη φορά ξεπέρασε και τον εαυτό του. Ήρωας για πολλές βραδιές.